πατρίδα μου Ελλάδα, συ του κόσμου η συλλαμπάδα, καίγεσαι για να φωτίσεις τους ανθρώπους να ξύσεις. Σήμερα που η Ελλάδα περνάει αυτή την κρίση που περνάει εδώ και πάρα πολύ καιρό, υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία να μπορέσει να ορθώσει το ανάστημά της και να διεκδικήσει και να ζητήσει αυτά που τους έχουν κλέψει, και όλοι θα είμαστε μια χαρά, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα κρίσης και κανένα πρόβλημα χρέους. Διότι οι αρχαιοκαπηλίες που έκαναν οι Γερμανοί μόνο στην κατοχή, μόνο από τη χώρα μας, είναι 8.500 κινητά αντικείμενα και το ύψος τους ανέρχεται σε 1,5-3 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε για ένα χρέος τάξης των 300 ευρώ, και αυτό αμφισβητείται και είναι με πολλά ερωτηματικά, τι ακριβώς σημαίνει αν ορθώσεις το ανάστημά σου και ζητήσεις πίσω τα κλεμμένα των Γερμανών. Αυτό όμως για να το κάνεις θα πρέπει να έχεις μια κυβέρνηση με σθένος, μια κυβέρνηση η οποία να μην λέει συνέχεια ναι και yes στα μεγάλα της αφεντικά και να μπορεί να διεκδικήσει τα εθνικά ελληνικά δίκαια. Αυτός ο αριθμός των 15 αντικειμένων που γνωρίζουμε σήμερα, που βρίσκεται? Δεν έχει καμία σημασία που βρίσκεται. Έχουμε το επίσημο κατάλογο του ελληνικού κράτους του 1946. Η Γερμανία αυτό που τα κατέχει. Ο κλέφτης οφείλει να αποδείξει που βρίσκεται. Και αν δεν τα έχει, να τα βρει, πρέπει να τα αποζημιώσει. Οπότε λοιπόν είναι στη δυσάρεστη θέση η Γερμανία και την έχουμε στριμώξει. Και τώρα έχει και εκλογές και πρέπει αυτό το θέμα θα παίξει πάρα πολύ στη Γερμανία. Αρκεί να βοηθήσουν και οι Έλληνες και τα ελληνικά μέσα να πιέσουν. Αχ, πατρίδα μου Ελλάδα, συ του κόσμου η συλλαμπάδα, καίγεσαι για να φωτίσεις τους ανθρώπους να ξυπνήσεις. Αχ, πατρίδα μου Ελλάδα, μαύρο φως και σιλιακάδα, νοιάζεσαι για να φωτίσεις φως και γνώση να σκορπίσεις.